και πρώτο τριών ημερών ότι θεωρούσα σχεδόν απίθανο να μπορεί να γίνει αυτή η δίκη με το ανεπαρκές τελικό που υπήρχε στην δικογραφία. Και είχα προβλέψει και σα είχα προαναγγείλει ότι θα υποβάλω έτοιμα αναβολή τη δίκη αυτή με βάση την ποινική δικονομία που δίνει το δικαίωμα εντό 15 ημερών να αναβληθεί η υπόθεση, ούτω ώστε να συλλεγεί το υλικό το οποίο δεν υπάρχει στην δικογραφία. Πράγματι, με την έναρξη αμέσω τη διαδικασία, υπέβαλα εκ μέρου των 5 εντολέων το αίτημα αναβολή με αυτόν τον σκοπό, να δει λοιπόν το υλικό το οποίο έχει πάει για επεξεργασία και να φέρει και από συμβάδικο προηγουμένω, μην το αναφέρω και στου κουράδου. Είναι από τις πλήσεις των εκθέσεις, πραγματογνωσίες για την παρούτη και όλα αυτά τα πράγματα. Ταυτόχρονα όμως έκανα ένα πάρα πολύ σοβαρό αίτημα, κατά που ίσως είναι και καταλυτικό για την πορεία της υπόθεσης. Να διοριστεί πραγματογνώμονας ειδικός, όπως προβλέπει η δικονομία σε αυτές τις περιπτώσεις, ούτως ώστε αφού συλλέξει τα βίντεο που τραβούσαν εκείνη την ημέρα την εκδήλωση ζωντανά, και υπάρχει πλούσιο υλικό σε αυτό, να αποφανθούν οι ειδικοί τελικά από πού ξεκίνησε αυτή η σαΐτα, τι πορεία είχε και πώς κατέληξε στον άνθρωπο αυτό που έχασε τη ζωή του. Γιατί ενώ αρχικά και ντόμπρα ο εντολέας μου που κατηγορείται για αποκτήρια εξαμελίας δεν αποποιήθηκε τις ευθύνες του, αλλά είπε, όπως μου λένε οι αστυνομικοί, το βίντεο δείχνει ότι έφυγε από μένα και είμαι έτοιμος να λάβω τις ευθύνες μου αν έγινε αυτό. Όμως, αν θυμάστε πολύ καλά, από την πρώτη στιγμή εγώ δήλωσα για λογαριασμό του ότι αυτό δεν είναι καθόλου σίγουρο το τι ακριβώς έχει γίνει. Γι' αυτό λοιπόν, αφού μέρα με την ημέρα και ερευνώντας τα βίντεο, τα οποία έρχονται δυστυχώς λίγο αργότερα από την αρχική διαδικασία, αλλά όμως ήρθαν εν καιρός τελικά λίγο πριν το δικαστήριο, να καταλάβετε σήμερα το πρωί, 11 περίπου η ώρα, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από μία άγνωστη σε μεταφυρία, η οποία μου λέει, κύριε Κατσά, έχω θέμα συνείδηση για μένα, σας στέλνω ένα βίντεο που τράβηξε εγώ η ίδια γιατί ήμουν ακριβώς δίπλα και δείχνει ότι η σαΐτα αυτή δεν έφυγε από το παγάρι του πελάτη σας, αλλά έφυγε από κάτω ή είτε εγκατελειμμένη μάλλον στη σαΐτα, είτε δεν είχε ολοκληρωθεί, ας το πούμε έτσι, η καύση της, ή είτε είχε πέσει από κάποιο παγάρι και δεν ξέρουμε από ποιον, είχαν προηγηθεί και άλλα κουλούκια, δεν το ξέρουμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, γιατί σε τελευταία ανάλυση δεν μπορούμε να κατηγορούμε έναν άνθρωπο έτσι με εικασίες ή με ερμηνεία αυθαίρετη μιας εικόνας που δεν έχουμε την ειδική γνώση για να μπορούμε να την ερμηνεύουμε εμείς. Ζήτησα με έμφαση από το δικαστήριο να αποδεχθεί το αίτημά μου για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Το αίτημά μου αυτό το συγκεκριμένο δεν έγινε δεκτό από την κυρία Σαγγελέα, αλλά ομόφωνα έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Άρα έχουμε μια πολύ θετική εξέλιξη ως προς την αποκάλυψη της πραγματικότητας, ότι όντως θα διεξαχθεί η πραγματογνωμοσύνη, θα έχουμε το πόρισμα και πάνω σε αυτό το πράγμα νομίζω δεν είναι εύκολο να αντιληφθεί και ό,τι συμβεί. Ό,τι αν συμφέρει τον εντολέα μου ή δεν συμφέρει θα το δούμε από την πραγματογνωμοσύνη αυτή. Αυτό ήταν το δεύτερο αίτημα. Το τρίτο αίτημα που υπέβαλα και το οποίο δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Δηλαδή ενώ τα δύο πρώτα γίνανε δεκτά, το τελευταίο το οποίο εγώ το θεωρώ σοβαρό. Να έρθει να καταθέσει ο κύριος Νίκας, ο δήμαρχος της πόλης, όποιος ήταν, ξέρετε, τα έχουμε πει, διοργανωτής, εκφωνητής, προέτρεπε, είχε δώσει συνέντευξη τύπου, χρηματοδότης και όλα αυτά τα πράγματα της εκδήλωσης, τουλάχιστον να καταθέσει σαν μάρτυρος. Όπως επίσης και ο υπεύθυνος της κοινοφιλής επιχείρησης Φάρης, ο οποίος και αυτός ήταν συνδιοργανωτής της εκδήλωσης με βάση τις δικές τους εναρκτήριες πανηγυρικές δηλώσεις που έγιναν την ώρα της εκδήλωσης και οι περισσότεροι από εσάς ήταν εκεί. Άρα λοιπόν, δύο πρόσωπα, τα οποία είναι κλειδιά, δεν μπορεί να είναι απόντες από αυτή τη διαδικασία. Να σου πω και κάτι, ανθρώπινα να σας το πω. Εμένα μου έκανε κακή εντύπωση, δεν με αφορά για να μιλήσω σε σχέση με τους πελάτες μου. Αλλά σαν πολίτης αυτής της χώρας θα περίμενα να έρθει ο κύριος Νίκας αυτό από μόνος του, σαν μάρτυρας, ή ο κύριος Δούζης από τη Φάρης, και να είναι μάρτυρας υπερά τους τουλάχιστον του δημοτικού συμβούλου που είναι κατηγορούμενος από ανθρώπινης πλευράς. Αλλά αυτό στην τελευταία ανάλυση είναι δικιά μου προσωπική προσέγγιση. Ο καθένας κρίνει με βάση τη δικιά του φιλοσοφική, ιδεολογική, κοινωνική ταυτότητα και τη συγκρότηση που έχει καθένας. Αλλά αυτό ας το κρίνει ο κόσμος. Αυτό το αίτημα δυστυχώς το δικαστήριο δεν το έκανε δεκτό. Όμως έχω μια υποψία που μπορεί να αγγίζει και τα όρια της βεβαιότητας ότι δεν το έκανε δεκτό το δικαστήριο αυτό, γιατί προφανώς ο κύριος Νίκας και ο κύριος Δούζης να έρθουν στο δικαστήριο με άλλη δύο. Εντάξει, ναι.
Κοιτάξτε, τώρα μην γίνω πραγματοπρόνομος για τα νερό αυτά που λέω. Εγώ λέω δεν έχω και δυνατότητα και την ικανότητα να μπορώ να αναλύω τα βίντεο. Γι' αυτό εναποθέτω στον ειδικό, τον πανεπιστήμονα, τον πραγματογνώμονα, όπως προβλέπει η ελληνική δικονομία, να μας δώσει πέρασμα. Και εγώ θα το σεβαστώ. Αν είχα την δυνατότητα να το κάνω, θα μπορούσα να έχω φέρει σήμερα και, και ένα συγκρότημα προβολής εδώ πέρα και να το προβάλλουμε και να το δούμε όλοι. Αλλά ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει. Για να μην αφισβητηθεί λοιπόν το τι προκύπτει από το βίντεο, ας έρθει ο επιστήμονας να το αναλύσει. Εντάξει, παιδιά. Νομίζω είμαι πολύ σαφής τι λέω. Από τη στιγμή που δεν έρχεσαι στο δικαστήριο σαν μάρτυρας, σαν τι θα έρθεις. Ο δικηγόρος δεν είναι ο κυρονίκας. Πιθανό να έρθει σαν κατηγορούμε. Γιατί δεν μπορεί ο τελευταίος τροχός της άμαξας, που είναι τα παιδιά από τον Άγιο Σίδερη. Στην τελευταία ανάλυση πήγαν οι άνθρωποι εκεί πέρα, καλεσμένοι από το Δήμο, με τη διοργάνωση και τη διασφάλιση ότι είναι εξασφαλισμένα τα πάντα και ακίνδυνα, να παρουσιάσουν ένα θέμα, μια παράσταση, ένα έθιμο. Πείτε το πώς θέλετε. Αυτοί θα είναι τα εξελαστήρια θύματα και οι αποδιοπομπαίοι τράγοι μιας ιστορίας τραγικής που βασανίζει όλους μας αυτές τις μέρες. Δεν θα είναι αυτοί οι οποίοι διοργανώνουν, που παροτρύνουν, που χρηματοδοτούν, που εκθιάζουν, που συνέχεια δίνουν εύσημα σε αυτούς τους ανθρώπους και μπράβο και μπράβο που ήσασταν εκδήλωση και τα ακούσατε. Λοιπόν, και θα περιοριστεί αυτή η ιστορία σε 4-5-6 ανθρώπους, τα οποία παιδιά στη τελευταία ανάλυση διατηρούν το έθιμο. Δεν έχουν καμία θεσμική αρμοδιότητα, δεν έχουν καμία οργανωτική δυνατότητα ούτε μέτρα ασφαλείας να παίρνουν, ούτε γνώσεις έχουν, ούτε καμία υποχρέωση τέτοια έχουν. Άλλοι ήταν εκείνοι που θα έπρεπε να περιπολίσουν και τους ίδιους και φυσικά τους θεατές. Και φυσικά τον συναδελφό σας που έχασε τη ζωή του, που για μένα θα έπρεπε να υπάρχει ένας χώρος προστατευμένος με πλέγμα, ώστε να μην κινδυνεύει κανένας εργαζόμενος, όχι μόνο θεατές.